δρόμος Καλονής Πέτρας. Πρόσφατα βγήκε μια απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Τι σηματοδοτεί αυτή η απόφαση? Υπήρχε μια προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας πολλών κατοίκων της Αγίας Παρασκευής. Απέρριψε την προσφυγή και μας έδωσε το πράσινο φως στο Συμβούλιο Επικρατείας. Παρ' όλα αυτά, αυτούς τους ανθρώπους τους συνάντησα, πήγα, τους μίλησα με τον κύριο Αθανασίου. Δεν τους παρατάμε έτσι. Έστω και αν επέτυχε η προσφυγή, θα προσπαθήσουμε να τους εξυπηρετήσουμε όσο μπορούμε. Όταν λέμε εξυπηρετήσουμε, τι εννοούμε ακριβώς? Θα δούμε πού είναι τα όρια, τι χρειάζεται στάνες να κάνουμε, τι μάντρες, όλα θα κάνουμε αυτά. Ταυτόχρονα όμως, είχαμε στο ελεγκτικό συνέδριο την σύμβαση που θα υπογράψουμε για το έργο. Και πριν από 5 μέρες πληροφορηθήκαμε ότι το ελεγκτικό συνέδριο ενέκρινε τη σύμβαση. Άρα είμαστε έτοιμοι και θα καλέσουμε τώρα σύντομα τον ανάδοχο του έργου, που είναι μια σοβαρή εταιρεία, θεμέλη, να εγκατασταθεί εδώ, να υπογράψουμε τη σύμβαση και να ξεκινήσει το έργο. Ταυτόχρονα περιμένουμε τις τιμές μονάδος που θα ορίσει το δικαστήριο για τις απαλωτριώσεις. Ξέρουμε ακριβώς πότε θα μπει ο εργολάβος μέσα? Έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα? Ελπίζω μέχρι το επόμενο 1-2 μήνες θα εγκατασταθεί. Το έργο αυτό τι προϋπολογισμού είναι και πόσο θα διαρκέσει? Έχουμε για 2 χρόνια το έχουμε προβλέψει. Ονομαστικά ήταν 20 εκατομμυρίων, έχει μια έκπτωση. Να πάμε τώρα στη βόρεια παράκαμψη, παραμένουμε στα οδικά έργα. Εδώ τι εξελίξεις έχουμε? 5 Μαΐου δημοπρατείται ο κόμβος της βορείου παρακάμψεως. Αυτό που λέμε στην τεχνική, στην ομιλία των μηχανικών της περιφέρειας, K2. Είναι ο κόμβος από εκεί που ξεκινάει ο περιφερειακός ο βόρειος. Θα διαμορφωθεί ένας ολόκληρος κόμβος, γιατί τώρα όπως είναι τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα. Είναι πολύ επικίνδυνα για έναν οδηγό που μπαίνει στην βόρεια παράκαμψη ή που εξέρχεται από τη βόρεια παράκαμψη. Θα γίνει ένας σύγχρονος κόμβος. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τη νότια παράκαμψη. Μάλιστα. Εδώ τι εξελίξεις? Πού βρισκόμαστε? Ναι, πού βρισκόμαστε. Έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο να ενταχθεί η νότια παράκαμψη στο Ταμείο Ανακάμψεως. Θα σας μιλήσω γι' αυτό στη συνέχεια. Δεν μας έχει απαντήσει το Υπουργείο. Είναι ένα έργο της τάξης των 40 εκατομμυρίων. Ταυτόχρονα όμως, πονηρά σκεπτόμενος, το διέρεσα στα 2 το έργο. Ούτως ώστε, αν το Ταμείο Ανακάμψεως δεν ευοδοθεί η προσπάθειά μας, να μπορεί να κατασκευαστεί από πόρους της περιφέρειας μέσω του ΕΣΠΑ. Μέσω του ΕΣΠΑ μέχρι 20 εκατομμύρια είναι το έργο. Οπότε το χωρίσαμε στα 2, να είναι περίπου 2 έργα των 20 εκατομμυρίων, να μπορούμε να το εντάξουμε με προτεραιότητα στο πρώτο τμήμα που είναι από την Παγανή μέχρι το νοσοκομείο. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα του Ταμείου Ανακάμψεως και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Τώρα θέλω να μιλήσω για το Ταμείο Ανακάμψεως και ένα πολύ σοβαρό θέμα. Στο Ταμείο Ανακάμψεως μας έχει πει η κυβέρνηση ότι επέλεξε να εντάξει το έργο του φράγματος Συκνιά. Ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατομμυρίων. Αυτό είναι και πολύ καλό, ταυτόχρονα δημιουργεί και μερικά προβλήματα. Τι είναι καλό? Ένα μεγάλο έργο 300 εκατομμυρίων στη Λέσβο, το έχει φροντίσει ο κ. Αθανασίου επανειλημμένα, είναι πολύ καλό για το νησί. Τα προβλήματα που δημιουργεί? Να σας πω, όταν μιλάω και λέω για άλλα έργα στο Ταμείο Ανακάμψεως, η απάντηση είναι, μα πήρε 400 εκατομμύρια για το φράγμα. Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρξει μια εμπλοκή, ανεξάρτητη της βουλήσεως της δικής μου ή του κ. Αθανασίου, δεν θα μείνουμε χωρίς άλλα έργα που θα μπορούσαν να ήταν στη θέση του μεγάλου φράγματος. Αυτό είναι το σημείο που θέλω να σας τονίσω, ότι έχουμε εδώ ένα πολύ καλό και ένα πιθανόν δύσκολο σημείο. Δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε άλλους πόρους για το Ταμείο Ανακάμψεως λόγω του μεγάλου έργου των 300 εκατομμυρίων. Ωστόσο, δεδομένου ότι η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου τα τελευταία χρόνια έχει δεινοπαθήσει οικονομικά, δεν θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει κίνητρο ούτως ώστε να δεχθεί μια επιπλέον βοήθεια? Κοιτάξτε, εγώ διαφωνώ με την άποψη ότι οι περιφέρειες δεν έχουν χρήματα. Έχω διαπιστώσει τώρα 2,5 χρόνια ότι έχουμε χρήματα. Αυτό που πάσχουμε είναι άνθρωποι να τα υλοποιήσουν, υπηρεσίες να μπορέσουν να τα τρέξουν όλα αυτά. Χρήματα έχουμε. Και μέσα από το Β' ΕΣΠΑ θα έχουμε 395 εκατομμύρια. Ανθρώπους θέλουμε να μπορέσουμε να τα τρέξουμε όλα αυτά. Γι' αυτό και κάναμε μια αναπτυξιακή τώρα της περιφέρειας με σκοπό να προσλάβουμε μόνο μηχανικούς οι οποίοι θα επικρούν το έργο της τεχνικής υπηρεσίας. Πάσχουμε στο ανθρώπινο δυναμικό, όχι στους οικονομικούς πόρους, κατά την άποψή μου.
παραμένουμε στα οδικά έργα και βεβαίως πάμε σε ένα άλλο αμπελικό σταυρό. Βέβαια. Εδώ τι νέες εξελίξεις έχουμε? Είμαστε πανέτοιμοι για το έργο. Περιμένουμε το δικαστήριο να ορίσει τις τιμές απαλωτριώσεων. Επειδή υπάγεται στην παράγραφο 7α, η κυβέρνηση μας έκανε τη χάρη και το ενέταξε στην παράγραφο 7α, μπορούμε ταυτόχρονα με το δικαστήριο να αρχίσουμε και το έργο. Πιστεύω εντός του έτος, έχω υποσχεθεί στους κατοίκους μέχρι το καλοκαίρι, εντός του έτος θα το αρχίσουμε το έργο. Εδώ τι εργασίες ακριβώς θα γίνουν? Θα ασφαλτοστρωθεί ο δρόμος? Θα διανοιγεί, θα γίνουν τεχνικά έργα και θα ασφαλτοστρωθεί η υπάρχουσα χάραξη.